Μακαριότατε, εκλαμπρότατε κύριε Γενική Πρόξεν της Ελλάδας Ιερουσαλήμα, σεβασμιότατε Πρόεδρε της Πολικής Εμπορίας, Άγιοι Αρχιερείς, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά. Η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετριέται με το στρέμμα, με τις καρδιάς οπείλωμα, μετριέται και με το αίμα. Μέσα στην ταραγμένη δεκαετία του 1930, με την άνοδο και την επιβολή ολοκληρωτικών καθεστώτων στη Γυραιά Ήπειρο, η Ελλάδα, μια χώρα μικρή, προσπαθεί να πορευτεί τον δρόμο της μέσα από τις πληγάδες πέτρες ενός πολιτικού και στρατιωτικού παιχνιδιού. Ένα παιχνίδι που διαλύει τον δρόμο για μια πολεμική εμπλοκή, η οποία θα συμπαρασύρει όλα σχεδόν τα κράτη της Ευρώπης σε ένα πόλεμο που θα παραμείνει στην ιστορία ως δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Μια χώρα μικρή που δεν προκαλεί, αλλά και που δεν δέχεται να προκληθεί. Δεν συγκατανεύει στην απεμπόληση της εθνικής της ανεξαρτησίας από μια ισχυρότερη δύναμη, την Ιταλία. Δεν θέλω τίποτα άλλο παρά να μιλήσω απλά, να μου δοθεί ετούτη η χάρη, γιατί το τραγούδι το φορτώσαμε με τόσες μουσικές που σιγά σιγά βουλιάζει, αναφέρει ο νομπελίστης ποιητής μας Γιώργος Σεφέρης σε ένα βήμα. Η δική μας γενιά δεν έζησε τον πόλεμο. Ίσως γι' αυτό να μην μπορεί να νιώσει με την ψυχή της το νόημα της σημερινής ημέρας. Κάθε χρόνο συγκεντρωνόμαστε για να ακούσουμε τα ίδια λόγια, τα ίδια ποίηματα και τραγούδια, αλλά χωρίς να ακούμε πραγματικά και χωρίς να ενδιαφερόμαστε για το βαθύτερο νόημά τους. Κάτι που όμως μας ενδιαφέρει όλους μας. Σήμερα δεν γίνονται μαθήματα, κι όμως σήμερα ως μαθητές διδασκόμαστε ένα από τα σπουδαιότερα μαθήματα στην ιστορία μας, όπως έζησαν οι ήρωές μας πάνω στα βουνά της Ηπείρου. Συχνά μας χαρακτηρίζουν ως γενιά της τηλεόρασης και όπως κάθε χρόνο στα βραδινά δελτία ειδήσεων, τα τηλεοπτικά κάλο που θα αποδείξουν για μια άλλη φορά ότι αγνοούν την ιστορία μας, ότι δεν ενδιαφερόμαστε για αυτή, αλλά ούτε και το σχολείο μας φροντίζει να μας τη μάθει. Ας πούμε εμείς σήμερα το δικό μας όχι. Ας αποδείξουμε σε όσους μας θεωρούν αδιάφορους πως διαθέτουμε και τη γνώση αλλά και το ήθος να σταθούμε αντάξει της σημερινής ημέρας. Ας κάνουμε σαφές σε όλους που γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους είναι καταδικασμένοι σε αφανισμό. Εμείς δεν ανήκουμε σε αυτούς τους λαούς. Ξέρουμε τι γιορτάζουμε σήμερα και στεκόμαστε με ευγνωμοσύνη και σεβασμό απέναντι στους προγόνους μας που πολέμησαν όχι από αγάπη προς τον πόλεμο, αλλά από αφοσίωση και λατρεία για την ελευθερία, για την ίδια τη ζωή, και μη γνωρίζοντας ότι άλλαζαν το ρου της παγκόσμιας ιστορίας. Για μια άλλη φορά, αποδείχτηκε ότι η αθάνατη ελληνική ψυχή που χαρακτηρίζεται από την αγάπη για την πατρίδα και την οικογένεια, την αγάπη για την ελευθερία και την πίστη στην πίστη των πατέρων μας που είναι Ορθοδοξία, αυτή η ψυχή ζει αμετάλλητη εδώ και αιώνες. Και αυτή είναι που μας οικειάζει το γράψιμο νέων χρυσών σελίδων στη μελλοντική ιστορία του τόπου μας. Αθάνατη νεκρή μας, η θυσία σας στο μεγαλείο και η δόξα σας θα μείνουν αιώνια στη μνήμη μας, ήρθε η πράξη σας να γίνουν ο φάρος που θα φωτίζει και θα παραδειγματίσει τις επόμενες γενιές. Σε αυτό το σημείο θα παρακαλέσω τη φιλόλογο της σχολής μας, κυρία Χαραλαμπία Ρόμπου, να εκφωνήσει το πανηγυρικό της ημέρας. Στο Ιεροσόλυμα, σε αυτά μέλη της σχολικής εφορίας, Άγιοι Αρχιερείς, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί σπουδαστές της Αγίας Σιών. Σεπτέμβριος του 1939 και τα φασιστικά καθεστώτα έχουν σκεπάσει τον ουρανό της Ευρώπης. Η ειρήνη αποτελεί μια ανάμνηση για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος είναι πλέον γεγονός. Ο πιο αιματηρός πόλεμος στον τομέα των αμάχων παρέλαβε τις εκκρεμότητες του πρώτου και έφερε αντιμέτωπες ισχυρές δυνάμεις της παγκόσμιας κοινότητας, οι οποίες χωρίστηκαν σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα. Τις συμμαχικές δυνάμεις, με κυρίαρχες χώρες τη Βρετανία, τη Σοβιετική Ένωση, την Κίνα, την Αμερική και την Γαλλία, και τις δυνάμεις του άξονα, με ηγετικές χώρες την Γερμανία, την Ιταλία και την Ιαπωνία. Η Ευρώπη παρουσίαζε μια αυταρχική εικόνα με τους Χίτλερ, Μουσολίνη, Φράγκο, Σαλαζάρ, Χόρτη, Στάλιν και τους δικτάτορες των Βαλκανίων. Η Γερμανία, η ηγέτης του άξονα, μέσα σε λίγους μήνες, από τον Μάιο μέχρι τον Ιούνιο του 1940, είχε κατακτήσει το σύνολο της Υπηρετικής Ευρώπης. Τον Ιούνιο του ίδιου έτους, πραγματοποίησε την είσοδό της στον πόλεμο κατά της Βρετανίας και της Γαλλίας,
Η Ιταλία, η οποία συγχρόνως προσπαθούσε με κάθε τρόπο να μεθοδεύσει τη δημιουργία αφορμής πολέμου με την Ελλάδα. Οι Έλληνες από την άλλη πλευρά προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να διατηρήσουν τη στάση ιδιαιτερότητας που είχαν υιοθετήσει εξ αρχής και να μην προβούν σε κάποια εχθρική ενέργεια. 15 Αυγούστου του 1940 έλαβε χώρα ο τροπιλισμός του ελληνικού πολεμικού πλοίου Έλλη από το Ιταλικό υποβρύχιο. Σε μια προσπάθεια διαφύλαξης ειρήνης, οι Έλληνες έκρυψαν τα πιστήρια της ταυτότητας του ενόχου και συνέχισαν να ακολουθούν πολιτική ουδετερότητας. Οι Ιταλοί όμως δεν ικανοποιήθηκαν από τη στάση της χώρας και στα μέσα Σεπτεμβρίου ο Μουσολίνη αποφάσισε να αποστρατεύσει ξαφνικά το 50% των δυνάμεών του και να το στρέψει κατά της Ελλάδος. Ο Κομιστιάνο, γαβρός του Μουσολίνη και υπουργός εξωτερικών, προωθούσε ένα σχέδιο κατάκτησης της Ελλάδος και ασκούσε έντονες πιέσεις για άμεση εφαρμογή του. Οι πολεμικές και πολιτικές περιστάσεις όθησαν την Ιταλία στην κήρυξη πολέμου κατά της χώρας. Ο Ιταλός πρέσβης στην Ελλάδα, Εμμανουέλε Γκράτσι, παρέδωσε τον Πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά στις 3 το πρωί της 28 Οκτωβρίου του 1940 το Ιταλικό τελεσίγραφο. Αξιομνημόνευτη είναι η μοναδική και η ιστορική συνάντηση του Ιταλού πρέσβη με τον Έλληνα Πρωθυπουργό στην οικία του στην Κηφισιά. 10 λεπτά πριν από τις 3 και ο στρατιωτικός ακόλουθος, ο Διερμηνέας και ο Ιταλός πρέσβης είχαν καταφτάσει στην καγκελόπορτα της μικρής βίλας στην Κηφισιά όπου διέμενε ο Πρωθυπουργός. Τα λεπτά μέχρι την εμφάνιση του Μεταξά φαντάζαν σε όλους ατελείωτα. Μόλις εμφανίστηκε ο πολιτικός ηγέτης της Ελλάδος, αναγνώρισε τον Ιταλό πρέσβη και διέταξε τον φρουρό του να του επιτρέψει να περάσει στο εσωτερικό του σπιτιού. Κάθεσαν και οι δύο στο σαλόνι και ο Γκράτσι, ο οποίος ένιωθε πως γινόταν απρόθυμα συνένοχος σε μια μεγάλη ατιμία, παρέδωσε στο Μεταξά το κείμενο που του είχε αποστείλει η κυβέρνησή του. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός άρχισε να το διαβάζει με απορία. Τα χέρια του που κρατούσαν το χαρτί έτρεμαν ελαφρά και εύκολα μπορούσε να διακρίνει κανείς μέσα από τα γυαλιά του τα βουρκωμένα μάτια του. Μετά το τέλος της ανάγνωσης, ο Μεταξάς κοίταξε κατάματα τον Ιταλό πρέσβη και με λυπημένη αλλά αποφασιστική φωνή του είπε: «Επομένως, έχουμε πόλεμο». Και έπειτα τον οδήγησε στην έξοδο υπηρεσίας όπου τον αποχαιρέτησε. Συγκλονισμένος στον Γκράτσι και συνάμα νιώθοντας απέχθεια για το επάγγελμά του που τον είχε θέσει σε αυτή την δεινή θέση, αποχωρεί και συλλογίζεται πόσο γενναίος ήταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος προτίμησε να διαλέξει για την πατρίδα του τον δρόμο της θυσίας παρά τον δρόμο της αντιμόσεως. Με αυτόν τον αγαστό και αξιοζήλευτο τρόπο, η Ελλάδα πραγματοποίησε την επίσημη είσοδό της στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ξεκίνησε τον αγώνα της υπέρ της διασφάλισης της εθνικής της ελευθερίας. 28 Οκτωβρίου συνιστά μια διπλή εορτή, κατά τη διάρκεια της οποίας τιμούμε το έθνος και το αγωνιστικό του φρόνημα και το πνεύμα θυσίας που επέδειξε και συγχρόνως αποδίδουμε τιμή στην Παναγία, η οποία παρουσιάστηκε πολλές φορές στους αγωνιστές του 40 και με την παρέμβασή της ενίσχυε τα ελληνικά στρατεύματα και τα προστάτευε με σωτήριο και θαυμαστό τρόπο από τις επιθέσεις του εχθρού. Στα χρόνια του βασιλέως Λέοντος του Μεγάλου, ζούσε στην Κωνσταντινούπολη ο Όσιος Ανδρέας, ο οποίος μαζί με τον μαθητή του τον Επιφάνιο βίωσε ένα θείο γεγονός. Μια νύχτα που γινόταν αγρυπνία στο ναό της Παναγίας των Τραχιανών, είδαν την υπεραγία Θεοτόκο οφθαλμοφανός, όχι σε όραμα, να μπαίνει από την κεντρική πύλη του ναού. Την συνόδευαν ο Ιωάννης ο Πρόδρομος και ο Ιωάννης ο Θεολόγος, καθώς και πλήθος αγγέλων. Αφού μπήκε μέσα στο ναό, προχώρησε στον Σολέα. Εκεί γονάτισε και προσευχήθηκε πολλή ώρα με θερμά δάκρυα υπέρ της σωτηρίας των πιστών, ενώ την βλέπανε μόνο Όσιος Ανδρέας και ο Επιφάνιος. Αφού προσευχήθηκε για πολύ Θεοτόκος, σηκώθηκε και μπήκε μέσα στο ιερό, όπου φυλασσόταν το μαφόριό της. Το πήρε στα χέρια της και βγαίνοντας έξω, το άπλωσε πάνω από τους πιστούς για να δείξει ότι τους σκέπει και τους προστατεύει. Χάρη σε αυτό το γεγονός, η Εκκλησία μας καθιέρωσε τη γιορτή της Αγίας Σκέπης προς τιμή της Παναγίας, η οποία προστατεύει τους πιστούς. Ορίστηκε από τις 21 Οκτωβρίου 1952 μετά Χριστόν από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος να μετατεθεί η εορτή της Αγίας Σκέπης της Υπεραγίας Θεοτόκου εν Βλαχερνό από τις 1 Οκτωβρίου στις 28 και να εορτάζεται μαζί με την Εθνική Επέτειο του Όχι ως ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τη μητέρα του Ιησού και την προστασία της στον αγώνα των Ελλήνων στον πόλεμο. Οι Έλληνες πολεμιστές κατά τη διάρκεια του πολέμου εμπιστεύτηκαν τον αγώνα τους στα χέρια της Παναγίας και ζήτησαν αμέτρητες φορές τη βοήθειά της.
Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του ευσεβή αντιπασπιστή Νικολάου Γκάτσιαρου, ο οποίος αγωνίστηκε στο αλβανικό μέτωπο και βίωσε τη θαυμαστή εμφάνιση της Παναγίας. Ήταν Κυριακή, 2 Μαρτίου, το έτος 1940, στις 8 το απόγευμα, όταν ο Νικόλαος Γκάτσιαρος βγήκε από τη σκηνή του, επειδή ένιωσε την ανάγκη να περπατήσει. Ο αέρας είχε σταματήσει και ο ουρανός ήταν γεμάτος αστέρια. Κατά την επιστροφή του στη σκηνή, του ανέκοψε την πορεία μια γυναίκα σεμνή και μαυροφορεμένη. Το πρόσωπό της ήταν ευδιάκριτο και η ανατέμιση της θείας γυναικείας όψης προκάλεσε φοβερό δέος και σεβασμό στην ψυχή του γενναίου αντιπασπιστή. Μόλις συνήλθε, γονάτισε για να σπαστεί το χέρι της και από τη συγκίνηση δάκρυα έτρεχαν συνεχώς από τα μάτια του. Τα χέρια και τα πόδια του έτρεμαν και τότε άκουσε την Παναγία να του μιλεί. «Μη φοβάσαι, παιδί μου. Είμαι η Παναγία. Ο ελληνικός στρατός θα νικήσει». Όπως και έγινε, τα στρατεύματα του Μουσολίνη υποχρεώθηκαν σε οπισθοχώρηση. Σε μία από τις επόμενες μάχες, η Παναγία έσωσε τον αντιπασπιστή με την πλημμυρία του από βέβαιο θάνατο. Η αναφορά αυτή του αντιπασπιστή Νικολάου Γκάτσιαρου έχει καταγραφεί ως ιστορικό ντοκουμέντο στο βιβλίο του στρατηγού Κατσιμίτσι που έχει εκδώσει το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Ο Μουσολίνη, μαγισμένος από την αποτυχία του εναντίον των Ελλήνων στην Πύρδο, βάζει όλες τις δυνάμεις σε μια τελετική επίθεση εναντίον των Ελλήνων. Διαδέσει γενικείται επίθεση των Ιταλικών δυνάμεων εναντίον της Ελλάδας με την κωδική ονομασία Επιχείρηση Πριμαβέρα. Σαν άλλος ψεύτης, θα δουλέψει ο ίδιος προσωπικά την επιχείρηση μακριά. Με 25 μεραρχίες, 156 τηλεβόλα, αμέτρητα πυρομαχικά και 300 πολεμικά αεροπλάνα, θυμάστε να λυγεί στην ελληνική αντίσταση. Απέναντί του βρίσκονται μόλις 12 ελληνικές μεραρχίες, καταπονημένες από το χειμώνα, που κρατούσαν ακλόνησες τις θέσεις τους μέσα στο αεροπλανικό έδαφος. Και τώρα τους περιμένουν. Όλη η ορμή του Ιταλικού πυροβολικού κατευθύνεται σε ένα και μόνο ύψωμα που κατέχουν οι Έλληνες, το ύψωμα 731. Τρεις Ιταλικές μοναρχίες εναντίον μιας ελληνικής. Ώρα 6:30 λεπτά το πρωί, 9 Μαρτίου 1941, η Ιταλική επίθεση ξεκινά. 100.000 καυτά βλήματα πέφτουν πάνω στο ύψωμα τις πρώτες 2,5 ώρες. Ο Μουσολίνη παρακολουθεί την επιχείρηση. Ο διοικητής του τάγματος του 731, Δημήτριος Κασλάς, αναφέρει. Ώρα 7.30 κατόρθωσε να επικοινωνήσω με τους συνταγματάρχες Κετσέα και Γιωργούλα, οι οποίοι αγωνιούσαν. Με ρώτησαν εάν οι άντρες του τάγματος κρατούν στη θέση τους. Τους απάντησα ότι οι λόγοι βρίσκονται στη θέση τους.
διαβίβασαν κρατώς την εξής διαταγή. Εκεί το θέσαιό σας θα εμπλουθείτε μέχρι σκάτω. Σου απάντησα ότι οτιδήποτε και να συμβεί, δεν θα καταλήξουμε το 731. Μαρτίου 1941, 8:30 το πρωί, ο βομβαρδισμός σταματά. Καταλάβαμε τότε ότι θα άρχιζε η μεγάλη επίθεση των Γαλλών. Διέταξα τους λόγους να ετοιμάσουν αυτόματα. Ώρα 9:30 το πρωί, οι Ιταλοί πλησιάζουν επικίνδυνα τα καταστραμμένα σχηματοβλέπματα. Αρχίζει πλέον ο αγώνας σώμα με σώμα. Με λόγχες και χειροβομβίδες. Οι νεκροί πολλοί. Το μεσημέρι προσπαθούν και πάλι να πάρουν το έξοδο με νέα επίθεση. Δεν καταφέρουν τίποτα. Διασκορπίζονται από το πυροβολικό και τα πολυβόλα μας. Το απόγευμα συσπάει επίθεση με σφοδρό βομβαρδισμό. Ολόκληρο το ύψωμα σηκώνεται στον αέρα. Δοκιμάζουν για μία ακόμη φορά προτού νυχτώσει να διασπάσουν τις γραμμές μας επί του υψώματος 731 και η προσπάθεια αυτή αποκρούνται με σοβαρότητα της εκπαίδευσης. Η νύχτα μας βρίσκει όλους εξαντλημένους σωματικά. Ήμασταν όλη την ημέρα μυστικοί. Εν τούτης, κανείς δεν θέλει να φάει. Έχουμε άφθονη γωνιά. Οι λόχοι δεν ζητούν ψωμί, αλλά χειροβομβίδες και εργαλεία για να σκάψουν πιο βαθιά και νοσοκομεία. Το ύψιμα 731 είχε δέντρα ύψους 4 με 5 μέτρα. Μέσα σε 2 ώρες δεν έμεινε τίποτα. Τα σηματοπλέγματα καταστράφηκαν, τα χαρακόμματα ισοπεδώθηκαν. Οι στρατιώτες καλύπτονται τώρα στις τρύπες που ανοίγουν οι οπίδες. Δευτέρα, 10 Μαρτίου 1941. Στις 9 ώρα το πρωί αρχίζει ξανά η επίθεση. Οι Ιταλοί προχωρούν κατά κύματα να καταλάβουν οπωσδήποτε το 731. Φτάνουν σε απόσταση από 50 έως 100 μέτρα και υψώνουν ευκαμαντήλια. Επρόκειτο περί απάτης. Διατάζονται επίθεση. Οι στρατιώτες κραδάζονται στην περίφημη πολεμική κραυγή αέρα με τις λόγχες και τις χειροβομβίδες ευνηδιάζουν στους Ιταλούς, οι οποίοι αρχίζουν να τρέχουν μαρικόπιν. Πολλοί συναμβάνουν πραγμάτων. Συνεχώς βόμβες. Το ύψωμα 731 σύεται συνεχώς. Σκόνη, φωτιά και καπνός. Η ατμόσφαιρα είναι βαριά. Δύσκολα να πνέει κανείς από τα αέρια των εκρήξεων. Προς το βράδυ, μετά από 3 επιθέσεις ακόμα, οι Ιταλοί ρίχνουν με αεροπλάνα χιλιάδες προκηρύξεις που καλούν τους στρατιώτες μας να ρίξουν τα όπλα και να παραδοθούν. Οι προκηρύξεις αυτές μόνο γέλιο προκάλεσαν στους ιδιωτικούς οπλίτες το 731. Από τις 9 έως 19 Μαρτίου οι άντρες υπέρνουν συνάδελφους του πεζικού μέχρι τα πάνω από 18 επιθέσεις. Όχι μόνο δεν υποχώρησαν, αλλά και σε μία αντιπίθεση συνέλαβαν δεκάδες Ιταλούς αξιωματικούς και στρατιώτες όσο εχμαλώθηκαν. Συνολικές απώλειες στη μάχη για το 731, 1.000 Ιταλοί νεκροί και 3.000 τραυματίες, 185 Έλληνες νεκροί και 400 τραυματίες. Το ύψιμα 731
εικόνες του Τρίτου Πολέμου από κάθε άλλο σημείο της γης. Από ύψομα 731 έγινε ύψομα 726, η κορυφή του κατέβηκε 5 μέτρα από τους πυροβολισμούς, αλλά δεν έπεσε ποτέ. Η επιχείρηση Πριμαβέρα, το 2.000 σιδερούς και μόνο 1.200 Έλληνες, έληξε ουσιαστικά στις 25 Μαρτίου, ανήμερα του δικαιωμάτου της Παναγίας, που πρόσβαλαν κάπου την Ιταλία στην Τίνο με τον διαπληκτισμό της Έλληνας. Το ημερολόγιο έγραφε 25 Μαρτίου 1941. Από την Ελληνική Επανάσταση.
Πολλές φορές θα έχετε δει, όπως και εγώ την είδα, και θα έχετε διαβάσει αυτή τη φράση. Έγραψαν με το αίμα τους ολόκληρη σελίδα. Μία σελίδα ολόκληρη είναι μεγάλο πράγμα. Εγώ ήταν με ένα γραφτή, μονάχα ένα γράμμα. Κρεμούσε γρόσα χρυσαφιάς στις νύχτας στο σκοτάδι και νέα σελήνη που έλεγες πως λαχθαρούσε στίχους. Κι είχαν βγει εκείνο το βράδυ. Αντίσταση συνθήματα
να γράψουν στους τοίχους. Ο Πέτρος στάθηκε μπροστά σε ένα αχρό του βάρη, αντίκριστο φεγγάρι. Με μια πουλιά κοκκινοπή να γράφει αμέσως άρχισε. Ζήτω η ελευθεριά. Ο Νίκος και ο Στάθης πήγαν στην άλλη τη μεριά. Ξάφνου ακούστηκε ένα μπαμ. Δίπλα κοντά πολύ βήματα ακούστηκαν οδουργά. Έφυγαν εκεί προς την πλατεία Βάτης. Μα πριν σαν πρώτα ακούσανε τον πυροβολισμό, φάνηκε σαν να ακούσανε κάτι σε στεναχώ. Στείνουν αυτοί προσέχουν. Ο Πέτρος! Λένε και τρέχουν. Στον τοίχο τον βρήκανε, σύριζα ξαπλωμένο. Το πρόσωπό του σαν κερί και το ιερό το σύνθημα μένει μισογραμμένο. Ζήτω η ελευθερία. Πάνω σε αυτό το πέτυχε ο Γερμανός με αφιβολία και πήρε η βοή και του βάλε τελεία στο σύνθημα και στη ζωή. Πέτρο! Του λέει τρέποντας ο Στάθης και Σιμώνη. Τον πιάνει από τους ώμους και τον ανασηκώνει. Μα απάντηση καμιά, τριγύρω ερημιά. Κελάει το σώμα το άψυχο πάλι στη γη σαν δέμα και είναι του Στάθη το δεξί το χέρι όλο αίμα. Στρέφει ο Νίκος και κοιτά το σύνθημα και λέει: Δεν πρέπει να τα αφήσουμε έτσι, μισογραμμένο. Μα το κουτί με την πογιά το βλέπω πεταμένο. Τότε τη ματωμένη παλάμη του αχνηστή απλώνει ο Στάθης προς τα εκεί στο τοίχο τη μεριά και αντί πογιάς με το ζεστό το αίμα του αγωνιστή γράφει το άρφα που λείπε στη λέξη ελευθεριά. Φάνε Γερμανοί στρατιώτες. Αντίμονος Έλληνος
που θέλει και ψωμί. Χάρη Χίτλερ, χάρη Χίτλερ. Έτσι. Τι δεν θέλει εδώ με τώρα έξω, Έλληνος Πιτσίρικος. Νύχτα, κρύο, ξεφαγιάς. Καμαράτ, θέλω ανάψει τσιγαρέτα του φαγκό σου. Τσιγαρέτα θέλω ανάψει. Τσιγαρέτα ανάψει τον φαγκό μου. Για πήγε μαναρά, τσιγαρέτα ανάψει τον φαγκό σου. Εμείς στην Ελλάδα ξέρουμε πολλά κόλπα και το τσιγαρέτ, το ανάψει ένα πολιτικό φαγκό. Τι κούτος Έλληνος Πιτσίρικος. Θέλει ανάψει τσιγαρέτα του φαγκό μου. Εγώ καταφέρα να ψυγάρω το παππού σου και μη χαστεί μιλά την ύπονα. Ανάψει! Ανάψει, καμαράδε! Μην ξανάψει! Γεια, γεια, εγώ ανάψει. Πάω με στοίχημα. Στοίχημα! Τι λοιπόν, άκου να δεις μαγκά. Αν εγώ μη ξανάψει κάτι το παππού σου, εσύ εμένα κλάφτε παζιά. Αν εγώ ανάψει κάτι το παππού σου, εγώ εσένα κλάφτε παζιά. Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνει. Ρε είσαι μαμά. Άντε, ανάψει σιγαρέτα παραπτύνα. Κάκα, παιδιά έχουν επιτσιρίκη στα γράμματα. Όχο, εντάξει, ανάψει σιγαρέτα. Εντάξει ρε Χιτλερία, άντε γεια σου τώρα, γερμανικό που το ρνήθη. Αφήνες. Κάκα, βλάκας Έλληνος πιτσιρίκος. Μόνο τζο, άφαλο Έλληνος διάσωλο πίκουλο. Ακολουθούνται! Μην πάτε να κοιμάνε σαν διόντες! Αχ! Κι ας σε σκοτώσει! Αχ, τι λάβω το πιτσίρικο! Κι ας σε σκοτώσει! Την πείνα που έπερασα, ποτέ δεν θα ξεχάσω. Μου γέμιζα τις τσέπες μου, με πέτρες μην πετάξω. Πεινούσα και υπέφερα. Τι μπόρεσα να κάνω. Σαν πια χαρούκια μάζευα και τα τρώγα από χάμου. Από την πείνα την πολύ για την αδυναμία, εκόντρεψα να ξεραθώ σαν την τσιτσίρια. Πούλησα τον τσέκερ και τα υπάρχοντά μου, να πάρω πάλι πίστα να ζω στα παιδιά μου. Πεινούσα και υπέφερα να έκανα κουράγιο, ώσπου να έρθουν οι Έλληνες αγόρες στο μουράγιο. Και όταν φέρουν τροφές, θα φάω ώσπου να σκάσω, γιατί έχω ένα γευτό και χρόνια χορτάζω. Για να σε σκοτώσει! Για να σε σκοτώσει! Η ιστορία γράφεται, μαθά να το μιλάει. Και από γενιά σε άλλη γενιά, βλάστος και ρίζες βγάλει. Η ιστορία γράφεται και δόξα με αγώνες. Για αυτές πολέμησαν μαζί Κρήτες και Μακεδόνες. Μακεδονία θάνατη του Αλεξάνδρου η χώρα, που με θυσίες κέρδισες τη ελευθερία στα δώρα. Στη ιστορία στο χαρτί, ό,τι γραφτεί δεν σβήνει. Το χώμα σου ελληνικό ήταν και θα μείνει. Η πιο
Η Εκκλησία των Ιεροσολύμων διαμέσου των αιώνων
κατόρθωσε ακριβώς πάντοτε με τη χάρη του Θεού να διατηρεί ζωντανή τη μνήμη της Σταυρώσεως και της Αναστάσεως του Σωτήρου Ιησού Χριστού, και αυτό βέβαια το διατηρεί με την έντονη λειτουργική ζωή η οποία λειτουργική ζωή διακρίνει την Εκκλησία των Ιεροσολύμων, διότι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι ακριβώς η ζώσα φανέρωσης του Θεού επί της γης, είναι η ζώσα φανέρωσης του μυστηρίου της ενσαρκώσεως του Θεού Λόγου. Και οι αξίες αυτές οι οποίες διέπουν και διαμόρφωσαν το φρόνημα των Ελλήνων είναι ακριβώς οι αξίες οι οποίες προέρχονται μέσα από το γεγονός της ενσαρκώσεως του Θεού Λόγου, μέσα από την Αγία Γραφή και κυρίως από την Καινή Διαθήκη. Επί τη ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσουμε τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος, τον κύριο Ευάγγελο Βλιώρα, ο οποίος με την παρουσία του πάντοτε τιμά και ιδιαίτερως σήμερα τιμά την εκδήλωση, η οποία είναι εκδήλωση εθνικής υπερηφανίας, είναι εθνικής χαράς και εθνικής ευθύνης για την συμπαράστασή του προς το Πατριαρχείο και ιδιαίτερως προς την πατριαρχική αυτή σχολή. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους ομιλήσαντας, τον σχολάρ της σχολής Παναστηριολογίου Αρχιμαντρίτη Πατέρα Μαθαίο, ως επίσης και την καθηγήτρια, την κυρία Ρόμου, η οποία ίσως για πρώτη φορά με το λόγο της έθιξε μία πτυχή του αγώνος του 1940, την πτυχή της πίστεως, τη δύναμη της πίστεως, αλλά και το ρόλο τον οποίο η Παναγία διαδραμάτισε στο να ενισχυθούν, να τονιωθεί το φρόνημα των Ελλήνων στρατιωτών και έτσι να μπορέσουν να αποτρέψουν τους εισβολείς. Με αυτά τα λόγια θέλουμε να και εμείς να εκφράσουμε την ιδιαίτερη χαρά μας και την συγκίνησή μας, διότι σήμερα είναι γνωστόν όλες αυτές οι ηθικές αξίες ισοπεδώνονται με τη γνωστή παγκοσμιοποίηση, με τη γνωστή εποχή της νέας τάξεως, και δυστυχώς οι άρχοντες όλων των λαών, υποκείμενοι εις τας πιέσεις των μεγάλων αυτών κέντρων που κατευθύνουν την τύχη της ανθρωπότητος, προσπαθούν να επιβάλλουν τις νέες αρχές της νέας τάξεως, της νέας εποχής, η οποία στις αρχές της νέας τάξης και της νέας εποχής αντιστρατεύονται κατά κόρον και με ένα δαιμονιώδη τρόπο αντιστρατεύονται κυρίως και πρωτίστως τους φυσικούς νόμους και βεβαίως τους ηθικούς νόμους και τις ηθικές πνευματικές αξίες που εμείς ενσαρκώνουμε σαν έθνος του Χριστού, σαν έθνος της Ορθοδοξίας. Με αυτά τα λόγια είπα και πάλι, θέλω να εκφράσουμε την ιδιαίτερη χαρά μας και να συγχαρούμε και πάλι τους μαθητάς, τον σχολάρχη, τους καθηγητάς, τις καθηγητρίες και τον πρόεδρο της σχολικής αφορίας, τον Ιερότατο Αρχιεπίσκοπο Ιεραπόλεως και Γέροντας και Οφύλακα, κύριον Ισίδωρο, δια την άμεση και απεριόριστη συμπαράσταση στην Πατριαρχική Σχολή. Ζήτω το έθνος, ζήτω η 28 Οκτωβρίου, ευχαριστούμε καλύτερα για την εκλογία σας. Να ευχαριστήσω και εμείς από πλευράς μας
και εκ μέσης καρδίας τους διδάσκοντες και κυρίως τους μαθητές της Πατριαρχικής Σχολής Αγίας Ιών, που διοργάνωσαν μια εξαιρετική γιορτή σήμερα, η οποία πραγματικά μας ταξίδεψε πίσω σε εκείνη την εποχή, την ιδιαίτερως δύσκολη αλλά και ένδοξη για το έθνος μας, και να ευχηθούμε κι εμείς τα καλύτερα για τη σχολή και πρόοδο στα παιδιά κυρίως. Thank you.